centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας. Πώς το πιάσαμε το σήμα, γιατί τρομάξαμε. Κάθε φορά που ακούμε ότι πάτε διποταμία, δεν έχει σήμα. Πού βρήκατε σήμα? Σήμα τι εννοείται, από σταθερό τηλέφωνο μιλάμε. Από σταθερό μιλάμε. Α, το κινητό δεν έχει σήμα, λένε εκεί, γι' αυτό. Το κινητό δεν ξέρω, γιατί να μην έχει σήμα. Γιατί πάντα με προς τη διποταμία, εκεί χάνονται όλα τα σήματα, αυτό ξέρουμε εμείς. Αν έγιναν, δεν ξέρω. Μακάρι να έγιναν. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν νομίζω, γιατί προηγουμένως μιλούσα εγώ από το κινητό μου. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να λύσουμε και αυτό που έγινε με τον Πολυάνεμο. Ο Πολυάνεμος θα έχει WiFi ή ασύρματη επικοινωνία για να συνούνται υπηρεσίες σε περίπτωση πυρκαγιάς? Αυτό δεν το ξέρω. Το έκανε η περιφέρεια αυτό, ναι. Το έκανε η περιφέρεια, είναι κάποιο έργο της περιφέρειας. Εντάξει, για να μπορούν να έχουν μια επικοινωνία. Σωστά. Αλλά σωστά. Εγώ δεν έχω σχέση, ο Δήμος δεν έχει σχέση με αυτό. Με αυτό το, με αυτό το. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, πάμε στην οδοποιία. Ναι. Τι ακριβώς έχουμε εδώ και είναι για το πρόβλημα, ναι. να μπούμε λίγο με το πρόβλημα, ναι, της εσωτερικής οδοποίησης των οικισμών των χωριών. Την οποία πρέπει να πούμε με την ευκαιρία ότι επειδή ζείτε και στην Καστοριά και είστε και εδώ και στην Καστοριά και είστε και στον δικό σας τον Δήμο, βλέπετε σε τι κατάσταση είναι η εσωτερική οδοποιία ακόμη και της πόλης. Ναι. Σε αθλία κατάσταση είναι οι δρόμοι και της πόλης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Σπάζουν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον εξής λόγο. Γιατί το σημερινό ΕΣΠΑ που τρέχει δεν έχει αντίστοιχο μέτρο για εσωτερική οδοποιία. Μάλιστα. Ούτε για αναπλάσεις των χωριών. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ούτε καν στις εκλογές, κύριε Κοσλιό, που λέει ασφαλτοστρώσεις. Ναι. Δεν υπάρχει μέτρο. Το να κάνεις ασφαλτόστρωση στους δρόμους ενός χωριού είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα ενδεικτικό. Ναι. Για να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους της Κοτήλης, ναι, μας χρειάζονται 650.000 ευρώ. Μάλιστα. Που οι δρόμοι της Κοτήλης είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορεί κάποιος να βαδίσει ούτε με τα πόδια, όχι με τα αυτοκίνητα σε ορισμένους δρόμους. Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος από δικά του έσοδα. Ούτε βέβαια η περιφέρεια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτά τα έργα πρέπει να πηγαίνουν στα προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ. Δυστυχώς το ΕΣΠΑ την τρέχουσα περίοδο δεν περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις για τα χωριά. Περιλαμβάνει όμως, κύριε Νατσούλη, αναπλάσεις για τις 5 μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Το σημερινό ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Έχουμε υπόσχεση ότι το νέο ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσει από το 2021, ναι, θα περιλαμβάνει αναπλάσεις και για τα χωριά. Όπως επίσης είχαμε πολύ μεγάλες ελπίδες στα χωριά να ενταχθούν οι ασφαλτοστρώσεις και οι αναπλάσεις στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Τρίτσης μόνο οι πρωτεύουσες των νομών και όχι τα χωριά. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για μας. Και απορώ αν είναι κατεύθυνση πολιτική αυτό, αφήστε τα χωριά, αφήστε τα χωριά. Αυτό είναι, έτσι μου μοιάζει εμένα, αφήστε τα χωριά. Και είναι ένα, δεν το γνωρίζω, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά πριν, όταν σχεδιαζόταν το Τρίτσης, συναντήθηκα με τους υπουργούς, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, αλλά και τον κύριο Θεοδωρικάκο, και πήρα υποσχέσεις ότι θα συμπεριλαμβάνονται οι αναπλάσεις των χωριών, και δεν έγινε. Είχε μιλήσει ο Δήμαρχος των Πρεσπών, γιατί κάποια στιγμή κατέβηκε, συνεννοούμασταν οι δυο μας. Μου είπε ότι θα πάω στον υφυπουργό και θα τον ρωτήσω και του απάντησε ότι θα συμπεριλαμβάνονται οι αναπλάσεις και δεν συμπεριλήφθησαν και γι' αυτό έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις μεγάλα ποσά για να κάνεις τις εσωτερικές οδοποίες των χωριών. Και αρκετά από τα χωριά του Δήμου μας έχουν σοβαρό πρόβλημα εσωτερικής οδοποίησης. Πώς θα καλυφθούν λοιπόν αυτές οι ανάγκες όταν δεν υπάρχει το χρήμα? Λοιπόν, κάναμε 4 κινήσεις αυτή την περίοδο. Καταφέραμε και πήραμε μια χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, από το Υπουργείο Μεταφορών και και Υποδομών, 250.000 ευρώ, μέσα από το οποίο δεν ολοκληρώνουμε τις
ασφαλτοστρώσεις όλων των χωριών, αλλά κάνουμε κάποιους δρόμους, σε κάποια χωριά. Όπως χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε δύο δρόμους στο Νεστόριο, δύο στο Επταχώρι, δύο στη Χρυσή, δύο στο Πευκόφυτο, δύο στο Πεύκο, ένα στην Κυψέλη, ένα στην Τελέα, ένα στην Αγία Άννα. Αυτούς τους δρόμους κάνουμε με αυτή τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Προχωράμε σε δημοπρασίες. Φαντάζομαι με επιλογή στους δρόμους που είναι στη χειρότερη κατάσταση. Που έχουν προβλήματα. Στη συνέχεια, καταφέραμε μέσα από την ΣΑΤΑ του Δήμου μας να βάλουμε τα 120 χιλιάρικα που διαθέταμε και να κάνουμε δύο δρόμους στη Δηποταμία και έναν δρόμο στο Νεστόριο. Ένα τρίτο πρόγραμμα, μέσα από την πολιτική προστασία 54.000, κάναμε την εσωτερική οδοπία, την ολοκληρώσαμε αυτή στο χωριό Καλυβρίση, ναι, στο οποίο δεν μπορούσε να περπατήσει άνθρωπος με τα πόδια. Αλλά την ολοκληρώσαμε τώρα, είναι μικρό το χωριό. Δεν μπορούσε να προχωρήσει άνθρωπος με τα πόδια, κυριολεκτικά δεν υπερβάλλεται, έτσι. Καθόλου. Μάλιστα. Σε έναν δρόμο μέσα στο χωριό με τα πόδια δεν μπορούσε. Ήταν τέτοιες οι λακκούβες και τέτοια τα αυλάκια που είχαν δημιουργηθεί που δεν μπορούσε να προχωρήσει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτό το χωριό, ασφαλτοστρώθηκε, είναι έτοιμο. Και ένα τελευταίο πρόγραμμα, 230.000 ευρώ, ναι, είναι από το πρόγραμμα Leader Plus, που είχε ενταχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αυτά θέλω να τα λέω, ότι είναι από τη σημερινή και ότι είναι από την προηγούμενη, το οποίο τροποποιήσαμε τη μελέτη για να συμπεριληφθούν όλοι οι δρόμοι του οικισμού και θα γίνουν σχεδόν όλη η εσωτερική οδοποιία του κρανοχωρίου. Μάλιστα. Αυτά κάνουμε για φέτος. Ταυτόχρονα οριμάσαμε τις εξής μελέτες. Τέσσερις μελέτες της Κοτήλης, Κομνηνάδων, Γράμμου και ποια είναι η τέταρτη? Πευκοφύτου μήπως? Όχι. Τελέας? Αγίας Άννας. Τέσσερις μελέτες, επιδιώκοντας στο πρόγραμμα της περιφέρειας Τρίτσης να μπορέσουμε να τα εντάξουμε. Ελπίζω ότι θα συνεννοηθούμε με την περιφέρεια και με τον Περιφερειάρχη για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτές τις εσωτερικές ισορροπίες αυτών των χωριών που βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αν μας βοηθήσει δηλαδή η περιφέρεια από το δικό της πρόγραμμα, μπορούμε να τα κάνουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι το πρόγραμμα Τρίτσης για τους Δήμους δεν προβλέπει αναπλάσεις, αλλά για την περιφέρεια προβλέπει. Μάλιστα. Έτσι. Και θα επιδιώξουμε να εντάξουμε κάποιες από αυτές τις μελέτες εκεί. Και τέλος, προετοιμάζουμε άλλες 6 μελέτες, 10 στο σύνολο, για να μπορέσουμε να εντάξουμε του χρόνου το 2021 στο αντίστοιχο μέτρο που θα προκυρηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Από το νέο ΕΣΠΑ. Αυτές οι μελέτες υπήρχαν από παλιά, τις οποίες επικαιροποιώ τώρα. Τις είχα κάνει εγώ την περίοδο 11-14. Είχα εντάξει 9 από αυτά τα έργα σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών με 6 εκατομμύρια, ήταν 9 αναπλάσεις, αλλά δυστυχώς χάθηκαν, όπως το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, και προσπαθούμε τώρα στο νέο ΕΣΠΟ που θα προκύψει να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες της εσωτερικής οδοποίησης των χωριών μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Πρέπει να βελτιωθεί η εσωτερική οδοποία, γιατί είναι θέμα ποιότητας ζωής των βέβαια κατοίκων. Για αυτούς που έχουν αποφασίσει να μένουν στο χωριό, τι θέλουν? Δεν θέλουν τον ουρανό μετάστρα. Δύο βασικά πράγματα θέλουν. Να έχουν ένα καθαρό νερό, να έχουν έναν δρόμο να περπατήσουν και ένα καφενείο για να πηγαίνουν. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό και μια που είπατε και το καφενείο, ναι, να θυμίσω ότι με τη συμβολή της περιφέρειας σε μια χρηματοδότηση 80-20, 80% δηλαδή περιφέρεια, 20 ο Δήμος, ένα πρόγραμμα, μια χρηματοδότηση περίπου 100.000 ευρώ, θα συντηρήσουμε κάποια κτίρια του Δήμου, εκ των οποίων τα δύο θα είναι καφενεία, δηλαδή πρώην κτίρια δημοτικά τα οποία λειτουργούν ως καφενεία, ένα στην Κοτήλη και ένα στην Κοτήλη. Ναι, στην Κοτήλη, ναι, ξέρω ότι είναι. Δημοπρατήθηκε αυτό το έργο, θα κατασκευαστεί το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν άδεια και να λειτουργήσουν νόμιμα από εδώ και πέρα ως καφενεία σε αυτά τα μικρά χωριά που είναι αναγκαία. Και να δώσουμε και σε μια οικογένεια μια δουλειά. Γιατί αυτό, μέσα από αυτό θα. Και να έχουμε και ένα χώρο συγκέντρωσης των κατοίκων. Βέβαια, δεν γίνεται. Και των επισκεπτών. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα όμορφο χωριό όπως είναι η Κοτήλη και να μην υπάρχει ένας χώρος συγκέντρωσης για να πιεις ένα καφέ. Μα δεν ήρθαμε φέτος και φέτος στην πεζοπορία και μετά δεν μπορούσαμε να πάμε. Και δεν μπορούσαμε γιατί δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε της Κοτήλης. Είχε λήξει άδεια, είχε φύγει αυτός που το είχε και δεν μπορούσαμε να το ανοίξουμε ξανά γιατί πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις για να βγάλουμε άδεια.
και γι' αυτό το εντάξαμε στο πρόγραμμα. Ναι, θα κατασκευαστεί τώρα, θα συντηρηθεί, θα δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις και θα το δημοπρατήσουμε για να το πάρει κάποιος άνθρωπος και να δουλέψει από το φθινόπωρο και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με την εσωτερική οδοπία στον Δήμο Νεστορία. Αυτά θα γίνουν τώρα και αυτά θα γίνουν επίσης και με το σχεδιασμό που υπάρχει και από το 2021 και μετά με το νέο ΕΣΠΑ. Τα τέσσερα έργα που περιέγραψα θα γίνονται τώρα, έχουν δημοπρατηθεί όλα αυτά. Και τα υπόλοιπα στο επόμενο διάστημα. Όλη αυτή όμως η ιστορία με τον κορονοϊό, αυτή την διάσταση που παίρνουν τα πράγματα και το ξαναφούντομα, πόσο επηρεάζει και τους Δήμους το να μπουν σε μια σειρά, κύριε Κοσλιόπη, δηλαδή. Πάρα πολύ, κύριε Νασούλη. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε σε μια οικογένεια και φέρνει τόση αναστάτωση. Πού να μιλάμε και για ολόκληρο Δήμο, δηλαδή. Πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αρχίζω να γίνομαι απεσιόδοξος. Ναι. Γιατί βλέπω ότι πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα με πολύ μεγάλο ρυθμό. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν ξέρω αν φταίει μόνο το ότι είμαστε απρόσεκτοι. Αλλά ίσως θα πρέπει τα μέτρα να είναι αυστηρά, να τηρούνται, να ελέγχονται κτλ. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι προετοιμασμένο το σύστημα υγείας μας πλέον να δεχθεί αυτό το δεύτερο κύμα, που νομίζω ότι έχουμε μπει στο δεύτερο κύμα και λυπάμαι που μπήκαμε από το καλοκαίρι ενώ το περιμέναμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμείς αυτή την περίοδο στη Καστοριά είμαστε κατά τη καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, είχαμε όμως και ένα δυσάρεστο μετά από αρκετά καιρό. Είχαμε ένα δυσάρεστο. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε, πρέπει όλοι μας να τηρήσουμε τα μέτρα αποστασιοποίησης τα οποία μας υποδεικνύονται και μας επιβάλλονται και ιδιαίτερα στα μαγαζιά. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει επίσης να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί από ό,τι βλέπουμε και ακούμε περισσότερο μεταδίδεται τώρα στους νέους ανθρώπους, γιατί έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Και βεβαίως οι νέοι άνθρωποι το μεταδίδουν στους ηλικιωμένους μετά στις οικογένειές τους και χάνονται και ζωές, όπως χάθηκε η ζωή αυτή στη Μεσοποταμία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κοσλόπουλε, έχουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πώς οι Δήμοι θα συγκεντρωθούν, θα μπορέσουν να συνοηθούν και με το κράτος που έχει τα δικά του κτλ. Για να μπορέσουν να παράξουν και ένα έργο, θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια, αλλά μοιραία πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό. Λοιπόν, να έχουμε το φάρμακο γρήγορα, το φάρμακο και το εμβόλιο σε ένα λογικό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ηρεμήσει ο κόσμος και να μπούμε σε έναν κανονικό ρυθμό. Διαφορετικά θα ζούμε με αυτή την ένταση, θα ζούμε υπό περιορισμό και οι δραστηριότητες μας επίσης θα είναι περιορισμένες. Όπως το βλέπουμε, εξάλλου χάθηκαν τα πάντα για αυτό το καλοκαίρι, η αναβολή της αναβολής και η ματέωση της ματέωσης. Και μια και είμαστε και στον Εστόριο, ούτε καν το River Party δεν θα γίνει. Το River Party δεν έγινε, δεν ξέρω αν σκοπεύετε κάποια εκδήλωση, ίσως με καθήμενους, ίσως να μας θυμίσει κάτι από τον Εστόριο αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε κάτι. Κοιτάξτε, έχουμε προγραμματίσει μια θεατρική παράσταση κάτω στον χώρο του River Party 28 Αυγούστου. Ναι. Και σκεφτόμασταν και κάποια άλλα πράγματα, μια εκδήλωση στο Επταχώρι κτλ. Αλλά φοβόμαστε και αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν απαγορεύονται και αυτές. Με καθήμενους δεν απαγορεύονται, διότι βλέπετε τα πρέσπια θα γίνουν κανονικότατα. Και όχι μόνο θα γίνουν, με επίτιμη καλεσμένη την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Πολιτισμού. Μακάρι, αν επιτρέπονται οι καθήμενες εκδηλώσεις, τότε θα τις πραγματοποιήσουμε. Στις καθήμενες δεν υπάρχει θέμα, ακριβώς. Αυτές τις δύο που έχουμε προγραμματίσει θα τις πραγματοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα σε ενημερώσουμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Καλή Παναγιά. Επίσης, καλό 15 Αύγουστο πραγματικά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.